Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε στην τρελοπαρέα μας και στο πρώτο vlog μας. Αν είσαι από αυτούς που βλέπεις τα βίντεο και δεν κάνεις subscribe, αυτό αλλάζει τώρα. Πας ακριβώς από κάτω, πατάς το κόκκινο κουμπάκι που γράφει subscribe και ακριβώς από δίπλα πατάς το κουδουνάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Και αν δεν με ακολουθείς στο Instagram, θα σε μαλώσω. Πας τώρα να με ακολουθήσεις, εκεί σε ενημερώνω για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, πότε ανεβαίνει νέο βίντεο, μπορείς να μετέχεις πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο, βίντεο με διάφορες ερωτήσεις, όπως επίσης εκεί μπορείς να παίρνεις μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς που βάζω πότε-πότε στη σελίδα μου. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε στο βίντεο! Σήμερα ξεκινάνε τα vlog μας. Είναι η πρώτη μέρα και σκοπεύω για πρώτη φορά στο κανάλι μου να κάνω vlog μας 25 μέρες σερί, 25 διαφορετικά βίντεο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να σας πω ότι αυτό το περίμενα χρόνια. Από πριν ακόμα ξεκινήσω το YouTube ήθελα κάποτε να γίνω YouTuber και κάποτε να κάνω vlog μας. Ξεκίνησα 2 χρόνια πριν το YouTube, όπως ξέρετε, και αν είστε καινούργοι το μαθαίνετε τώρα και κάντε και μια εγγραφούλα στο κανάλι, αν δεν έχετε ήδη κάνει. Και ονειρευόμουν λοιπόν από την πρώτη μέρα να κάνω vlog μας. Δυστυχώς τα 2 προηγούμενα χρόνια δεν γινότανε και ο λόγος είναι απλός, δεν είχα δικό μου σπίτι, ήμασταν σε ένα δωμάτιο με το αγόρι μου, τον Κώστα, οπότε ήταν δύσκολο να κάνω 25 διαφορετικά βίντεο σε ένα δωμάτιο, θα ήταν βαρετό. Τώρα όμως που έχουμε το δικό μας σπιτάκι και εδώ σας λέω αν είστε καινούργοι πρέπει να κάνετε εγγραφή, γιατί έχουμε φτιάξει το σπιτάκι μας από το 0, έχουμε ξεκινήσει από το Φεβρουάριο και τώρα έχει σχεδόν ετοιμαστεί, ακόμα κάνουμε γενικότερα κάποια πραγματάκια, έχουν μείνει κάποια πραγματάκια, σας βάζω κάτω στο κουτί της περιγραφής playlist, στην οποία θα δείτε όλα τα βίντεο με το σπίτι, από το πώς ήταν στην αρχή μέχρι το πώς είναι σήμερα, ό,τι αγορές έχουμε κάνει, ό,τι έχουμε κάνει, τα πάντα όλα. Μιλάω ακατάπαυστα όπως πάντα, οπότε κάπου εδώ πρέπει να μου βάλω μια τελεία. Και να σας πω ότι σήμερα είναι η πρώτη μέρα του vlog μας. Σήμερα έχουμε ένα υπερτεράστιο haul με χριστουγεννιάτικα. Θα σας δείξω ότι έχω πάρει από Jumbo και από Max Stores. Μισά είναι από το Jumbo, μισά είναι από το Max Stores. Βασικά από το Max Stores βρήκα το δέντρο και κάπως έτσι πήρα και κάποιες μπάλες που ερωτεύτηκα και τα υπόλοιπα πράγματα, παιδιά μου, είναι από το Jumbo. Θα ξεκινήσω λοιπόν να σας δείχνω τα πράγματα και πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με ό,τι έχω πάρει από Max Stores. Εδώ λοιπόν έχω αυτή τη μικρή σακουλίτσα, όπως βλέπετε είναι γεμάτη στολίδια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν πρώτα με τα λαμπάκια. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το πακέτο, είναι 20 μέτρα καλώδιο, με 1000 LED στο σύνολο και είναι σε χρώμα αυτό το θερμό άσπρο. Δεν το ήθελα αυτό το μπλε άσπρο, ούτε ήθελα το κίτρινο, ήθελα κάτι ενδιάμεσο. Οπότε πήρα αυτό το πακετάκι, για να καταλάβετε, το συγκεκριμένο κάνει και για δέντρο 2,70. Εμένα είναι 2,10 το δέντρο μου, θα σας το δείξω σε λίγο. Έχει κιόλας και πρόγραμμα για τα λαμπάκια. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν ξέρω φέτος αν θα βάζω κάποιο πρόγραμμα ή αν θα τα αφήνω απλά όλα να μένω. Θα το δούμε όταν το φτιάξουμε το δέντρο. Και να σας πω ότι στο αυριανό βίντεο έχουμε το στολισμό του δέντρου. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί κάθε μέρα έχουμε και από ένα βίντεο, σας είπα. 25 μέρες σερί. Στο σημείο αυτό επίσης και πριν σας δείξω τα υπόλοιπα, να σας πω ότι αυτό το δέντρο το έχω εμπνευστεί από το Instagram και από το Pinterest. Έχω ξετρελαθεί με κάτι έτσι πιντερεστικά δέντρα, πάρα πολύ ωραία. Το δέντρο θα σας δείξω μετά πώς είναι. Είναι έτσι πιντερεστικό. Λοιπόν, οπότε πάμε να συνεχίσουμε με τις μπάλες και φτάνουμε μετά σε όλα τα υπόλοιπα. Έχω πάρει αυτά τα 2 πακετάκια με 3 και 3, 6 μπάλες στο σύνολο. Είναι καφέ μεγάλες. Τις βλέπετε. Η μεσαία είναι μάτι, η άλλη είναι γυαλιστερή και η άλλη είναι με γλυτεράκι. Είναι τέλειες. Και σε καφέ πήρε επίσης και αυτά τα 2 πακετάκια. Ίδιες μπάλες με τις μεγάλες, απλά είναι μικρούλες αυτές. Επίσης, να σας πω ότι τα στολίδια είχα αποφασίσει να τα πάρω όλα από Jumbo. Όμως, όταν πήγαμε στο Max Stores και βρήκα το δέντρο και είδα τις μπάλες που θα σας δείξω τώρα, άλλαξα 100% τα πλάνα μου για το πώς θα κάνω το δέντρο και πάμε να σας δείξω τι με έκανε να ερωτευτώ. Βρήκα αυτές τις καταπληκτικές μπαλάρες, φεϊκές, πήρα 1, 2, 3 πακέτα,
Οπότε έχω 6 τέτοιες μπάλες. Είναι θεϊκές, παιδιά. Ήταν η αιτία που με έκανε να αλλάξω πλάνα για το δέντρο. Οπότε, εγώ σκεφτόμουν να κινηθώ σε άσπρο και σαμπανιζέ και λίγους τόνους καφέ. Εν τέλει, αποφάσισα να κινηθώ σε σαμπανιζέ, ροζ και καφέ. Αυτό θα είναι το δέντρο μας φέτος. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με αυτά τα δύο πακέτα. Επίσης ροζ μπάλες, επίσης θεϊκές. Τις βλέπετε, είναι αριστούργημα. Είναι πιο μικρές από τις άλλες ροζ που σας έδειξα. Γενικότερα θέλω να παίξω με διάφορα μεγέθη. Δεν θέλω να είναι όλες ίδιες. Και ολοκληρώνοντας εδώ πέρα από Max Stores, πήρα και αυτές τις μπάλες που είναι έτσι σαμπανιζέ προς χρυσαφή, αλλά κατά κύριο λόγο σαμπανιζέ, γιατί χρυσό δεν ήθελα τελείως. Είναι φοβερές και αυτές. Α, και ένα τελευταίο πράγμα που πήρα από το Max Stores είναι αυτή εδώ η θήκη για το δέντρο. Γενικότερα έχω καταλάβει ότι αν βάζεις το δέντρο στην κούτα και το φυλάς σε αποθήκη ή σε πατάρι ή ό,τι έχεις, αρχίζει και μυρίζει κάπως, κάνει υγρασία κάπως, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Οπότε είπα να το βάλω σε τέτοια θήκη φέτος, είναι και λίγο μεγαλύτερη από το δέντρο, οπότε δεν πειράζει. Θα βάλω έτσι και τα λαμπάκια, θα βάλω και κανένα στολίδι, θα βάλω τέτοια πραγματάκια μέσα. Και νομίζω στο σημείο αυτό θα σας δείξω και το δέντρο. Το δέντρο που πήρα λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα. Δεν θα το ανοίξουμε σήμερα, θα το ανοίξουμε κατευθείαν στο αυριανό βίντεο που θα κάνουμε και το στολισμό. Όμως να σας πω ότι είναι 2,10 στο ύψος. Είναι slim, δεν το ήθελα τεράστιο γιατί έχετε δει το σπίτι, οπότε ξέρετε ότι κάτι τεράστιο δεν μπορούμε να βάλουμε, δεν μπορεί να έχει δηλαδή μεγάλη διάμετρο. Είναι slim και είναι χιονισμένο. Δεν είναι ολόλευκο, δεν το ήθελα ολόλευκο, είναι μέσα πράσινο και απ' έξω έχει το χιονάκι του. Μια εικόνα μπορείτε να την πάρετε από εδώ, βλέπετε στο περίπου πώς απεικονίζεται. Και παιδιά, το έχω ερωτευτεί, ανυπομονώ αύριο να στολίσουμε αλήθεια. Τελειώσαμε λοιπόν με τα πράγματα από Max Stores και τώρα ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω και τα πράγματα που πήρα από Jab. Ετοιμαστείτε γιατί είναι πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτήν εδώ πέρα την ποδιά του δέντρου. Είναι δηλαδή αυτό που μπαίνει κάτω-κάτω, η βάση του δέντρου, για να την καλύπτει και να το μορφαίνει κι άλλο. Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι η συγκεκριμένη ποδιά δεν θα είναι τεράστια. Πρώτον, γιατί βλέπω ότι λέει διάμετρος 90 εκατοστά και εμένα το δέντρο μου πρέπει να είναι 50-50 κάτι. Τέλος πάντων, νομίζω θα είναι ωραίο. Να δείτε και πώς φαίνεται εδώ. Κάπως έτσι, ελπίζω να φαίνεται. Ελπίζω επίσης να πηγαίνει χρωματικά, θα το δούμε. Πήρα αυτό εδώ το όμορφο χαλάκι για το μπάνιο μάλλον. Δεν είναι άσπρο όπως φαίνεται, κάνει κάτι ιριδίζοντα μέσα, άμα τα βλέπετε ασημένια. Πάρα πολύ όμορφα. Οπότε πήρα και αυτό. Είναι και αρκετά γιορτινό. Αν και εγώ να σας πω την αλήθεια, θα το βάζω όλο το χρόνο. Δεν θα το έχω μόνο για τα Χριστούγεννα. Συνεχίζουμε με δύο πιατέλες και εδώ θα χρειαστώ ένα μαχαιράκι, οπότε μισό λεπτάκι. Λοιπόν, έχω ξετρελαθεί με τις πιατέλες. Είναι μακράν καλύτερες από όπως απεικονίζονταν στο site. Λοιπόν, είναι έτσι. Πήρα δύο τέτοιες, εννοείται. Τις φαντάζομαι στην τραπεζαρία με γλυκάκια, μελομακάρονα, κουραβιέδες, τέτοια πράγματα. Εννοείται ότι στα vlog μας θα κάνουμε γλυκά, θα σας δείξω πώς θα φτιάχνω εγώ όλα τα χριστουγεννιάτικα, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και τώρα σας δείχνω άπειρες τσαντούλες δώρου που πήρα, γιατί λέω ότι τα Χριστούγεννα είναι μια καλή περίοδος να κάνεις δώρα σε αγαπημένα σου πρόσωπα. Οπότε, το χρόνιο πρόβλημά μας με τον Κώστα ήταν ότι ποτέ δεν είχαμε τσάντες δώρου και ψαχνόμασταν τελευταία στιγμή. Θυμάστε για παράδειγμα, στο βίντεο που είχα κάνει με το πάρτι γενεθλίων του μικρού μου ανιψιού, που μου βράχηκε η τσάντα και ψαχνόμουν τελευταία στιγμή να βρω άλλη τσάντα για να βάλω το δωράκι του. Οπότε, πήρα άπειρες, κάποιες είναι πιο γιορτινές, κάποιες είναι πιο ουδέτερες, οπότε να έχουμε άπειρες τσάντες στο σπίτι για δώρα. Πήρα λοιπόν δύο τέτοιες μεγάλες τσαντούλες, με αυτό το όμορφο σχεδιάκι, αυτά τα υπέροχα λουλουδάκια. Λοιπόν, είναι φανταστικές, είναι μεγάλες, είναι για μεγάλα δώρα δηλαδή. Επίσης δύο μεγάλες τσαντούλες είναι αυτές εδώ, με αυτό το όμορφο ποδηλατάκι, πολύ vintage. Συνεχίζουμε τώρα με δύο πακετάκια που βρήκα από το Jumbo, τα οποία έχουν αυτές τις τρεις τσαντούλες. Βλέπετε, τρία διαφορετικά χρώματα, αρκετά μεγάλες. Πήρα δύο τέτοια πακέτα. Συνεχίζουμε με δύο φανταστικές τσάντες, αυτές εδώ τις χρυσαφή με αυτό το όμορφο ανάγλυφο σχεδιάκι. Φανταστικές. Δύο τέτοιες τσαντούλες, πιο μικρές αυτές, αυτές είναι μεσαίου μεγέθους. Δύο πουά τσαντούλες, πανέμορφες. Πάμε τώρα σε πιο μικρά τσαντάκια. Δύο μαύρα τσαντάκια,
με αυτό το υπέροχο χρυσαφί σχεδιάκι. Ακόμη δύο τσαντούλες, αυτές εδώ. Και δύο μικρούλια τσαντάκια, πολύ μικρούλια, αυτά εδώ. Τέλος, από τσαντάκια τώρα τα βρήκα, πήραμε και τέτοια τσαντάκια, 5. Είναι για δώρο, για ποτό, για κρασί, για τέτοια πράγματα. Οπότε έχουμε πάρει 5 στο σύνολο. Γιατί κάνουμε γενικότερα δώρο, έτσι, ποτά και τέτοια σε φίλους. Οπότε νομίζω είναι ιδανικό να υπάρχει κάτι τέτοιο στο σπίτι. Συνεχίζουμε τώρα με στολίδια πάλι. Αυτή ήταν μία μικρή παρένθεση. Πήραμε 3 τέτοια πακέτα, όπου το κάθε πακέτο έχει από 6 στολίδια. Είναι αυτές εδώ πέρα οι λευκές καρδούλες με το ασημί σχέδιο. Λοιπόν, νομίζω θα κάνουν ωραία αντίθεση με το δέντρο μας, με τα υπόλοιπα στολίδια δηλαδή. Οπότε έχουμε 18 τέτοια στολίδια. Πήραμε ένα τέτοιο πακέτο με σαμπανιζέ μπάλες. Έχει μέσα 50 μπάλες τέτοιες. Ήθελα το κυρίαρχο χρώμα στο δέντρο να είναι το σαμπανιζέ, αμέσως μετά να έχει ροζ και μετά να σπάει με λίγο άσπρο και λίγο καφέ. Συνεχίζουμε τώρα με δύο φανταστικές χριστουγεννιάτικες κουπίτσες. Πήρα δύο ίδιες. Ήταν οι αγαπημένες μου, παιδιά, μόλις είδα ξετρελάθηκα, οπότε πήρα δύο. Πάμε τώρα σε χριστουγεννιάτικα φαναράκια για να βάλεις μέσα ρεσό κεράκια. Πήρα λοιπόν ένα τέτοιο. Δείτε πόσο καταπληκτικό είναι. Από πίσω είναι έτσι και μπροστά είναι έτσι. Λέει Merry Christmas, είναι φανταστικό. Και πήρα ακόμη ένα λίγο πιο μεγάλο, αυτό εδώ, απίστευτο κι αυτό. Επόμενο πράγμα που πήρα είναι αυτός ο υπερτεράστιος σκούφος του Άι Βασίλη. Λοιπόν, μου βγήκε λίγο μεγαλύτερος από ό,τι θα τον ήθελα, αλλά ελπίζω να μου κάνει. Αν μου κάνει θα τον βάλω στο επόμενο βίντεο. Πάμε τώρα σε μια κουλιάρικη φανταστική πιτζάμα. Αυτή εδώ, η συγκεκριμένη, παιδιά, είναι unisex, βγαίνει δηλαδή και για άντρα και για γυναίκα και για τα παιδάκια της οικογένειας, οπότε μπορεί να την έχει όλη η οικογένεια την ίδια πιτζάμα. Λοιπόν, το από πάνω μέρος της πιτζάμας είναι έτσι. Λοιπόν, είναι πανέμορφο. Επίσης είναι υπερβολικά μαλακούλι, υπερβολικά μαλακούλι. Το από κάτω μέρος είναι έτσι. Είναι απίστευτη πιτζάμα. Θα με δείτε οπωσδήποτε να τη φοράω σε κάποιο vlog μας. Χαρτοπετσέτες λοιπόν χριστουγεννιάτικες πήρα εννοείται. Αυτό το πακετάκι έχει μέσα 90. Η κορονίτσα του δέντρου μου. Τώρα πήρα 10 γούνινα χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά λουλουδάκια για το δέντρο. Να σας δείξω ένα πώς είναι για να καταλάβετε. Λοιπόν, είναι έτσι. Πανέμορφα, παιδιά, τρελαίνομαι. Πάμε τώρα σε κορδέλες. Πήρα αυτήν εδώ πέρα την γλυτεράτη κορδελίτσα, 5 μέτρα. Αυτήν εδώ πέρα την κορδέλα, η οποία είναι λίγο διαφορετική, τώρα δεν φαίνεται καλά. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, κάνει έτσι τρυπούλες, σαν δείχτη, είναι πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε με 6 χιονονιφάδες σε χρώμα σαμπανιζέ. Είναι έτσι. Ακόμη 6 χιονονιφάδες λευκές. Και πάμε να σας δείξω το μεγάλο μου έρωτα. Σας τον κράτησα για το τέλος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το πήρα αυτό το πράγμα. Θα σας δείξω αμέσως, σας λέω. Αυτό το πράγμα ήθελα να το πάρω εδώ και χρόνια, απλά μέσα στο δωμάτιο δεν χώραγε. Πήρα λοιπόν αυτό τον απίστευτο Άγιο Βασίλη. Δείτε αριστούργημα, δείτε λεπτομέρειες, δείτε ομορφιά. Απίστευτος. Παιδιά, τον έχω ερωτευτεί. Τον ήθελα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σας πω ότι υπάρχει και πιο μεγάλος ακόμα, αλλά είπα να μην το παρακάνω. Οπότε πήρα αυτόν που είναι αρκετά ψηλός. Θα το βάλουμε κάπου στην είσοδο. Να σας πω ότι στο αυριανό βίντεο θα είναι η διακόσμηση του δέντρου και μόνο. Και μέσα στη βδομάδα θα έρθει και βίντεο πώς διακόσμησα και το σπίτι το υπόλοιπο με χριστουγεννιάτικα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν άπειρα βίντεο, υπερβολικά άπειρα. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like,
να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Ακολουθήστε με και στο Instagram, εκεί σας ενημερώνω για τις αλλαγές που γίνονται στο YouTube, πότε ανεβαίνει νέο βίντεο. Μπορείτε να μετέχετε πιο ενεργά σε μελλοντικά βίντεο, βίντεο με διάφορες ερωτήσεις, όπως επίσης μπορείτε να παίρνετε μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς που βάζω πότε στη σελίδα μου. Αφήστε μου κάτω στα σχόλια το δικό σας σχόλιο, πείτε μου τι βίντεο θέλετε να δείτε τώρα στα vlog μας, γιατί θα κάνουμε 25 βίντεο που σημαίνει ότι θέλω και τις δικές σας ιδέες. Εγώ θα σας κάνω διάφορα γενικότερα, έχω πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου και με το σπίτι και γενικότερα, αλλά πείτε μου και κάτω στα σχόλια δικές σας ιδέες. Θα είναι χαρά μου να τις διαβάσω και να τις υλοποιήσω. Αυτά λοιπόν για σήμερα, ραντεβού αύριο στο δεύτερο βίντεο vlog μας. Φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε όμορφα!